Καλησπέρα κυρίες και κύριοι στο φακόν του Hellenic TV. Ακόμα μια εβδομάδα ο Μάριος Καμναρίζης εδώ για να δούμε τις δραστηριότητες εδώ στην παροικία. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δόκτωρ Ανδρέα Προκοπίου, ναφοχειρούργος από την Κύπρο. Γιατρέ, καλωσορίσετε στο Hellenic TV εδώ στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ το Hellenic TV για την ευκαιρία που μας δίνει να κουβεντιάσουμε και να πούμε τις απόψεις μας. Κύριε Προκοπίου, εγώ προσωπικά πριν περίπου έναν χρόνο τώρα σε μια αγγλική εφημερίδα είδα έναν αφιέρωμα, μια διαφήμιση για έναν οδοντίατρο στην Κύπρο, η κλινική, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα ούτε κλινικές, ο οποίος διαφημίζει λόγω της οικονομικής κρίσης βέβαια που περνάμε τώρα, διαφημίζει ότι είναι σωστά να έρχονται οι Άγγλοι ασθενείς από την Αγγλία στην Κύπρο μέσω των αεροδρομίων της Λάρνακας, ασταματούν εκεί, έχει ένα λεωφορείο έτοιμο να τους παραλάβει, να τους πάρει σε ένα ξενοδοχείο στην Κερίνια, στην κατεχόμενη Κερίνια, για να κάνουν τις διακοπές τους σε χαμηλό κόστο, όπως έχει αναφέρει το ίδιο άρθρο εκεί. Και επίσης θα πηγαίνει σε μια κλινική στην Κύπρο, σε ελεύθερη Κύπρο, όλοι είναι Κύπρος, όμως μιλούμε στην ελεύθερη Κύπρο, για να κάνει τις θεραπείες του και μετά πηγαίνει πίσω και επίσης διασκεδάζει την πλούσια αρχαιολογία που έχει εκεί στα κατεχόμενα μέρη μας. Εσείς ως συνάδελφος πώς απαντάτε δυστυχώς τη φλήψη να δω? Κοιτάξτε, με βάζετε σε πειρασμό. Και μάλιστα βάζετε σε μεγάλο πειρασμό. Για δύο λόγους. Πρώτον, σαν Κερινιώτης που είμαι, αυτό το θέμα με θίγει και με προβληματίζει πάρα πολύ. Αλλά και σαν γιατρός, ασφαλώς μου δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Και θα σας πω γιατί. Για μένα αυτό το πράγμα το θεωρώ έγκλημα. Και το θεωρώ έγκλημα με τις ευλογίες ίσως πολλές φορές και της κυβερνήσεως. Και θα πρέπει ουσιαστικά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι έγκλημα να πάει κάποιος στα κατεχόμενα να κάνει μια οδοντιατρική επέμβαση, αλλά και εξαρτάται και πού θα πάει. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο έχουμε κατοχή και πρέπει το θέμα να τοποθετηθεί σωστά και να τοποθετηθεί ότι είναι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι σαν κατοχική δύναμη. Δεν είναι φιλική δύναμη, δεν είναι φιλοξενούμενη δύναμη. Θα πρέπει ουσιαστικά να τη νιώθουμε και να αντιλαμβανόμαστε ότι οι Τούρκοι είναι εκεί γιατί ήρθαν, μας πολέμησαν, μας πήραν μας πήραν μεγάλο κομμάτι από την πατρίδα μας και εμείς πολλές φορές τους ευχαριστούμε και τους ευλογούμε. Δεν είναι αυτό, δεν είναι λογική, τουλάχιστον για μένα. Τώρα, αυτό που λέτε ότι έρχονται ας πούμε στην Κύπρο και για λόγους καθαρά οικονομικούς πηγαίνουν στα κατεχόμενα, μένουν στα κατεχόμενα και μετά ξαναπερνούν στις ελεύθερες δίθεν περιοχές για να κάνουν τις οδοντιατρικές τους εργασίες κτλ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά και αυτούς που διαφημίζουν αλλά και αυτούς που το κάνουν. Εντελώς απαράδεκτο, επειδή θα γλιτώσω ή θα κερδίσω με σε εισαγωγικά 1.000 ευρώ ή 1.000 λίρες, θα πάω να προδώσω την πατρίδα μου, να πάω να πουλήσω ουσιαστικά το τομάρι μου ότι πηγαίνω απέναντι για να γλιτώσω 1.000 ευρώ και στη συνέχεια επιστρέφω σαν κύριος στην δική μας πλευρά για να πάρω τις οδοντιατρικές μου υπηρεσίες. Εάν πολλές φορές βγούμε ένα βράδυ έξω, που αυτό το βλέπω και εδώ στην Κύπρο, και εδώ στην Αγγλία, αλλά και στην Κύπρο. Πετάμε τα χρήματά μας άσκοπα, άδικα και σε καταστάσεις που καμιά φορά είναι εξωπραγματικές. Όταν πρόκειται για να πάω κάπου για το δικό μου καλό, θα σκεφτώ αμέσως τα 1.000 ευρώ και θα πω ότι, ξέρεις, θα πάω στα κατεχόμενα να γλιτώσω 300 ευρώ που θα είναι η διαφορά από το αν μείνω στις ελληνικές, στις ελεύθερες περιοχές, και θα γλιτώσω το υπόλοιπο που θα μείνω στα κατεχόμενα. Δεν το βλέπω καθόλου λογικό, το βλέπω πολύ επικίνδυνο, αλλά ακόμη με την ίδια λογική
Και γίνεται αυτό. Δυστυχώς έχουμε αλλάξει νοοτροπία, έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, έχουμε χάσει τον πατριωτισμό μας, τον καλώς νοούμενο πατριωτισμό μας. Και με την ίδια λογική, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πάνε στη Συρία. Η Συρία είναι ένας προορισμός πολύ χαμηλού κόστους και χαμηλής ποιότητος. Και γίνεται και ακούμε και πολλές φορές Κύπριους οι οποίοι φεύγουν από την Κύπρο, όπως γίνεται δηλαδή το αντίστοιχο από την Αγγλία να φεύγουν και να έρχονται στην Κύπρο για να γίνει ο τουρισμός υγείας, όπως έχουμε πει. Το ίδιο γίνεται και από την Κύπρο, φεύγουν κάποιοι άνθρωποι και πηγαίνουν στη Συρία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να τους σταματήσουμε εάν αυτοί πιστεύουν ότι κάνουν το σωστό. Όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα στα οποία θα πρέπει να σκεφτεί μια και δύο φορές αυτός που πάει στη Συρία ή στα κατεχόμενα ή οπουδήποτε αλλού. Εγώ τι ζητώ, τι ποιότητα θέλω να έχω, τι υποστήριξη θα έχω μετά όταν επιστρέψω στην πατρίδα μου, και γι' αυτό είναι και για την Αγγλία, ισχύει και για την Αγγλία. Πολλές φορές έρχονται και μας ρωτάνε, γιατρέ, εντάξει, θα μου κάνεις εσύ τα εμφυτεύματα ή θα μου κάνεις, ξέρω εγώ, μια επέμβαση αισθητικής. Και τι θα γίνει σε περίπτωση που εγώ έχω πρόβλημα όταν επιστρέψω στην Αγγλία? Και αμέσως η απάντηση, τουλάχιστον η δικιά μας κλινική, είναι ότι δεν θα σας αφήσουμε εκτεθειμένους, γιατί έχουμε αντιπροσώπους, έχουμε κλινικές οι οποίες θα σας στηρίξουν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ, στο Μπράιτον. Οπότε είμαστε συμβεβλημένοι με άλλες κλινικές, ούτως ώστε σε περίπτωση που οτιδήποτε υπάρξει, οτιδήποτε χρειαστεί, να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πάει άμεσα και να δει κάποιο δικό μας άνθρωπο, δικό μας γιατρό, συνεργαζόμενο γιατρό της κλινικής, ο οποίος θα μας τηλεφωνήσει, θα μας πει, θα του δώσουμε και εμείς όλες τις πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο τι πετυχαίνουμε? Πετυχαίνουμε τον συνδυασμό αυτό ακριβώς που απαιτεί ο ιατρικός τουρισμός. Δηλαδή να πάω κάπου, να γίνει η θεραπεία την οποία θέλω, να γίνει πιο φτηνά, να περάσω καλά και επιστρέφοντας να έχω όλη τη δυνατότητα, αν μου συμβεί κάτι, να μου δώσουν το support το οποίο χρειάζομαι. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλά ο τουρισμός να γίνεται βάση συγκεκριμένης μελέτης. Δεν μπορώ σήμερα να σηκωθώ, να ανοίξω να μπω στο ίντερνετ, να ανοίξω το κομπιούτερ μου και να πω «Σήμερα θα πάω στον Κώστα». Και γιατί θα πάω στον Κώστα? Απλώς επειδή μου άρεσε ο Κώστας. Όχι. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται στα θέματα υγείας. Θα πρέπει να ψάξεις καλά, θα πρέπει να δεις γιατί θα πρέπει να πάω εκεί, τι support θα μου δώσει αυτός ο άνθρωπος, τι ποιότητα προσφέρει και μετά ασφαλώς όλα τα άλλα. Σίγουρα, κύριε Προκοπίου, και η απόψη σου στην ερώτηση που έχω βάλει, ειδικά με ελληνοκύπριους γιατρούς που διαφημίζουν διαμονές στα κατεχόμενα, που συμφωνούμε όλοι ότι είναι εντελώς απαράδεκτο. Κύριε Προκοπίου, ήταν πραγματική χαρά που σας είχαμε εδώ στο κανάλι του Hellenic TV εδώ στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε για την ώρα που μας έχεις δώσει για αυτήν την καλή συνέντευξη που έχουμε πάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ το κανάλι σας για την τιμή που μου έχει κάνει να με φιλοξενήσετε εδώ, και ασφαλώς είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας σε οτιδήποτε μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι και εδώ για το κανάλι και για την παροικία ολόκληρη. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, με ενδιαφέρον ακούσαμε τον Δόκτωρ Ανδρέα Προκοπίου από την Κύπρο, γυναφοχειρούργο στην κλινική Χρύσο Βαλάντου. Από μένα τον Μάριον Καμιναρίδη, καλή συνέχεια του Σαββατοκύριακου. Γεια σας και την ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα.